Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Υπηρετερό κλίμα σήμερα στο χρηματιστήριο μετά τη χθεσινή πτωτική εκτόνωση. Να πούμε ότι δεν σχολίασαν οι Βρυξέλλες και συγκεκριμένα ο Μαργαρίτης Χινάς όταν ρωτήθηκε για την πληροφορία που μετέδωσε χθες το Blue Sky Economy που αφορά τη δημιουργία της σκέψης που υπάρχουν, τους σχεδιασμούς για τη δημιουργία του Ταμείου Εγκυοδοσίας στην οποία θα συμμετέχουν και κρατικά κεφάλαια και ιδιωτικά κεφάλαια με στόχο να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα κεφαλαιακό σχήμα που θα αγοράσει κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες της τάξης των 20 δις για να μπορέσει να εξελαφρύνει και να επιταχύνει μια διαδικασία η οποία, όπως βλέπουμε, αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Παράλληλα, είχαμε και από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών, την πλευρά του Ευκλήδη Τσακαλώτου, δηλώσεις: δεν καταραίουν οι ελληνικές τράπεζες, διαχειρίσιμη η πρόκληση των κόκκινων δανείων, Κομισιόν να συνεχιστεί η προσπάθεια. Και σήμερα το παιχνίδι και το κέντρο βάρους μετατίθεται στην Ιταλία, για την οποία οι Βρυξέλλες έχουν κάνει μια δήλωση: κίνδυνος για κούρεμα καταθέσεων στην Ιταλία, τρέλα ο προϋπολογισμός, ανυποχώρητη η Ρώμη για το έλλειμμα του 2019 στο 2,4%. Συνεχίζεται η κόντρα της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση όσον αφορά τα στοιχεία του ισολογισμού της ΔΕΗ. Να πούμε ότι σήμερα το απόγευμα η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά όσων στρεβλώνουν τα στοιχεία που έχουν να κάνουν λόγο που έχουν σχέση με τα αποτελέσματα που δημοσιεύονται στον ισολογισμό της. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο δείχνει ότι η κρίση αυτή η οποία σοβεί έχει αυξημένους κίνδυνους, καθώς η κόντρα που υπάρχει μεταξύ Κομισιόν και Ιταλίας καλά κρατεί και έφτασαν οι Βρυξέλλες να χαρακτηρίσουν την Ρώμη ανυποχώρητη για το έλλειμμα που επιμένει η Ρώμη να αναφέρει για τον προϋπολογισμό του 2019 στο 2,4%. Ξεκινάει και μία υπόθεση που έχει να κάνει με τις Ιταλικές τράπεζες. Οι Ιταλικές τράπεζες οι οποίες μέχρι τώρα δεν είχαν εμπλακεί σε αυτήν την περιπέτεια και βέβαια όλα αυτά δείχνουν ότι θα έχουμε ένα περιβάλλον το οποίο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο Ευρωζώνης θα έχει αναταράξεις. Πάμε και σε μία σεζόν στην οποία έχουμε μπροστά μας τις ευρωεκλογές. Να πούμε λοιπόν ότι θέμα κουρέματος καταθέσεων στην Ιταλία άνοιξαν σήμερα οι Βρυξέλλες, κάνοντας ακόμα ένα βήμα στην κόντρα με την Ιταλική κυβέρνηση για τον προϋπολογισμό του 2019, σύμφωνα με το Banking News. Ειδικότερα, οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζουν την εκτίμηση ότι η Ιταλία ρισκάρει να έρθει αντιμέτωπη με μια τέτοια αναδιάρθρωση του χρέους και μάλιστα με μία που θα ζημιώσει πολύ σκληρά τους ίδιους τους πολίτες, εάν δεν υποχωρήσει τελικά και δεν συμμορφωθεί με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ο Τρία είναι ο Υπουργός Οικονομικών της Ιταλίας, ανέφερε στο Eurogroup τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου, προχθές δηλαδή, να με συγχωρείτε, ότι ο στόχος του ελλείμματος για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι στο 2,4%, έπεσαν τα σαγόνια όλων. Το κλίμα που επικράτησε είναι ότι πρόκειται για ένα πραγματικά πολύ κακό σημάδι, δήλωσε στο Reuters ένας από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Εν τω μεταξύ, σχολιάζοντας την αντίδραση των αγορών στη μείωση των στόχων για το ιταλικό έλλειμμα του 2020 και 2021, ένας άλλος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε ότι η θετική αντίδραση της αγοράς στην ιταλική πρόταση για το 2020 και το 2021 είναι απόλυτα αστεία. Ψάχνουν απογνωσμένα να βρουν θετικές ειδήσεις, αλλά αυτό σημαίνει ότι έχουν ψευδεστήσεις και ο ίδιος συνέχισε λέγοντας ότι υποτιμούν το μέγεθος, την απόλυτη τρέλα της απόκρισης και οι προβλέψεις των Ιταλών για την ανάπτυξη είναι αστείες. Η ανάπτυξη, ειδικά με την κυβέρνηση αυτή, δεν θα βελτιωθεί, θα επιδεινωθεί. Παράλληλα, ένας τρίτος αξιωματούχος δήλωσε ότι τα δημοσιονομικά σχέδια για τα επόμενα 3 χρόνια σημαίνουν ότι η Ιταλία και η Ευρωζώνη μαζί της υπνοβατούν προς την επόμενη κρίση. Την ίδια στιγμή, αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορρίπτουν
και το ενδεχόμενο παρέμβασης του ESM, όπως συνέβη στην περίπτωση της Ελλάδας. Κατά κοινή ομολογία, η Ιταλία είναι πολύ μεγάλη για να σωθεί μέσω του ESM. Βλέπουμε εδώ αντιστρέφεται το επιχείρημα, γιατί η Ιταλία είναι πολύ μεγάλη για να χρεοκοπήσει. Και δεν είναι μόνο τα τεχνικά θέματα σχετικά με τις δυνατότητες του ESM, αλλά πρώτα απ' όλα είναι τα πολιτικά θέματα. Οι πολίτες, ειδικά των βορείων περιοχών, αλλά και άλλοι, δεν θέλουν ούτε να δοκιμάσουν να χρησιμοποιηθεί ο ESM στην Ιταλία. Είναι μια μεγάλη τεράστια αναδιάρθρωση του χρέους, θα είναι η μοναδική λύση, δήλωσε ένας τέταρτος αξιωματούχος. Επισημαίνει ότι τα 2/3 του κρατικού χρέους Ιταλίας, τα 2/3 του κρατικού χρέους Ιταλίας ανήκουν σε ιταλικές τράπεζες και ιδιώτες. Οι κατηγορίες αυτές αναμένεται να είναι τα μεγαλύτερα θύματα σε περίπτωση κρίσης χρέους. Εάν τα πράγματα εξελιχθούν άσχημα, θα πρέπει να ακολουθήσει μια αναδιάρθρωση και αυτό θα διαγράψει αποταμιεύσεις μιας μεγάλης ομάδας Ιταλών πολιτών, δήλωσε ο πρώτος αξιωματούχος αναφερόμενος στο κούρεμα καταθέσεων και πρόσθεσε ότι δεν είμαι σίγουρος ότι γι' αυτό ψήφισαν αυτή η κυβέρνηση οι πολίτες. Ψήφισαν όμως μια κυβέρνηση που αυτό θα μπορούσε. Ψήφισαν όμως μια κυβέρνηση που δεν θα έπρεπε να κάνει αυτό εφικτό. Οι αξιωματούχοι της Ευρωζώνης δήλωσαν ότι η Ματέο Σαλβίνη και Λουίτζι Ντι Μάιο δεν θέλουν να τηρήσει τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ιταλία, διότι η διαμάχη με τις Βρυξέλλες ενισχύει τα ποσοστά τους στις δημοσκοπήσεις. Πάντως, ένας από τους αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters προειδοποιεί ότι η αντιπαράθεση που θα τους περιμένει θα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που φαντάζονται. Ζουν στον κόσμο τους, είπε, είναι τελείως ανεύθυνο αυτό που συμβαίνει. Να πούμε λοιπόν ότι η Ιταλία δεν κάνει πίσω, είναι αποφασισμένη να βάλει σαν στόχο για το 2019 το έλλειμμα της τάξης του 2,4%. Η πρόβλεψη για το έλλειμμα του 2019 παραμένει άθικτη, σαφώς για πολιτικούς λόγους, προκειμένου οι Σαλβίνη και Ντι Μάιο να φανούν αξιόπιστοι στις δεσμεύσεις τους απέναντι στους Ιταλούς, κυρίως ως προς την υλοποίηση βασικών προεκλογικών τους εξαγγελιών για το εισόδημα των πολιτών και την ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Γι' αυτό άλλωστε και υποστηρίζουν και οι δύο πως η Ιταλία πρόκειται να κάνει βήμα προς τα πίσω και ανεξάρτητα, δεν πρόκειται να κάνει βήμα προς τα πίσω και ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις των αγορών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτό που προέχει, όπως υποστηρίζουν, είναι η Ιταλία. Σήμερα, 5η 4 Οκτωβρίου, η Ιταλική κυβέρνηση θα παρουσιάσει το σχέδιο του προϋπολογισμού στο Ιταλικό Κοινοβούλιο, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και χαιρέτησε τη μείωση του ελλείμματος για το 2020 και το 2021, έσπευσε να εκφράσει τις αντιρρήσεις της για το ύψος του ελλείμματος για το 2019, κάνοντας λόγο για καταστροφική πρόβλεψη που δεν μπορεί να γίνει δεχτή. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό το οποίο συμπεραίνει κανείς είναι ότι η Ιταλική κυβέρνηση Σαλβίνι Ντι Μάιο δεν θα κάνει πίσω σε αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι βάζει στο επίκεντρο της πολιτικής της αυτό το οποίο λέει προς τους ψηφοφόρους της, τους ίδιους τους Ιταλούς, και αναμένεται να έχουμε μια συνέχεια αυτής της κόντρας που, εάν εξελιχθεί σε μια σύγκρουση με μεγάλη διάσταση, τότε σίγουρα μπορεί να δημιουργήσει νέες αστάθειες στην Ευρωζώνη. Με τον τρόπο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση αφήνει ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο απόρριψης του Ιταλικού προϋπολογισμού για το 2019, όταν αυτός παρουσιαστεί στην Κομισιόν στα μέσα Οκτωβρίου. Πάντως, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα της La Repubblica, η Κομισιόν θα απορρίψει το προσχέδιο και έχει ήδη ετοιμάσει μια επιστολή για την εκκίνηση της διαδικασίας παράβασης των κανονισμών για το έλλειμμα της Ιταλικής κυβέρνησης. Αυτά από την Ιταλία. Πάμε τώρα εμείς να δούμε τι συμβαίνει στο δικό μας γήπεδο. Πάμε να δούμε πώς έκλεισαν οι τιμές για τις μετοχές με τις μεγαλύτερες συναλλαγές σήμερα στο χρηματιστήριο. Βλέπουμε εδώ μια καλύτερη μέρα, αφού οι τράπεζες έφτασαν χθες να πέσουν μέχρι και 25%. Σήμερα βλέπουμε να ανακάμπτουν και είναι προφανές ότι η ανάκαμψη αυτή έχει πάντα και τα στοιχεία της τεχνικής
ανάκαμψης. Όταν Πειραιός χθες είχε πέσει 25%, σήμερα ανέκαμψε συν 9,23%. 1,42 λοιπόν. Η Αλφα στην 7,63, όμως είναι ακόμα στο 1,27. Η Εθνική είναι 8,97, όμως είναι ακόμα στο 1,72,50. Η Eurobank είναι 8,57, είναι στο 0,58,30. Βλέπουμε όμως και τις υπόλοιπες μετοχές. Βλέπουμε ότι η Motor Oil κέρδισε 4,16%, ανέβηκε στα 23,80. Μην ξεχνάμε ότι 25,60 είναι η τελευταία τιμή στόχο που έχει δώσει η Wood. Βλέπουμε επίσης και τη μετοχή του Μυτιλινέου, συν 3% σχεδόν, 2,92, 8,81. Το αλουμίνιο, το οποίο συνέχισε σήμερα την άνοδό του, έφτασε στα $2,260 ανά τόνο, για να κλείσει κοντά στα $2,200 στην διαπραγμάτευση το απόγευμα. Πάντως εδώ υπάρχει το ενδιαφέρον, διότι αυτό που φαίνεται είναι ότι η επιχείρηση μπορεί να κλείσει μελλοντικές πωλήσεις με ιδιαίτερα συμφέροντα επίπεδα και να κλειδώσει κέρδη για τις μελλοντικές χρήσεις. Κατά άλλα, δεν υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις. Βλέπουμε τον ΟΤΕ, ο οποίος είναι στα ίδια περίπου επίπεδα, καθώς και τις υπόλοιπες μετοχές. Να πούμε ότι σήμερα είναι, ευχαριστήσουμε σκηνοθέτη μας για το χρηματιστήριο, να πούμε ότι σήμερα είναι Πέμπτη, άρα θα έχουμε μια εκτεταμένη ανάλυση για τα θέματα των κόκκινων δανείων. Οι τηλεθεατές μας θα έχουν πάρα πολύ χρόνο να βγουν στον αέρα, να πούν τις απόψεις τους, να ζητήσουν τις συμβουλές που θέλουν και να ρωτήσουν ό,τι χρειάζονται για θέματα οφειλών και βεβαίως τραπεζικών δανείων. Λοιπόν, να καλωσορίζω την κυρία Τζορτζάτου, η οποία είναι μαζί μας. Λοιπόν, Βασιλική, όπως βλέπεις, η υπόθεση των τραπεζών έχει πάρει μια διάσταση μεγάλη και φτάσαμε να συζητιέται, να εξετάζεται η δημιουργία ενός ταμείου εγκυοδοσίας, το οποίο με διάφορες συμμετοχές, είτε κρατικών κεφαλαίων, και εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα, καθώς δεν θα πρέπει αυτό το ταμείο εγκυοδοσίας να ερμηνευθεί νομικά ότι θα έχει κρατική ενίσχυση. Με διάφορες λοιπόν συμμετοχές κεφαλαίων, όπου θα υπάρχουν και ιδιώτες, όπου θα υπάρχουν προφανώς και funds και τράπεζες, να δημιουργηθεί ένα κεφάλαιο το οποίο να κινείται περί τα 7 δις και το οποίο να μπορέσει να αγοράσει κόκκινα δάνεια της τάξης των 20 δις για να δώσει στις τράπεζες μία ανάσα. Βέβαια, σήμερα που ρωτήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαμέσου του κύριου Σχοινά, δεν απάντησε τίποτα το συγκεκριμένο. Άρα φαίνεται ότι αυτό είναι κάτι ανοιχτό, είναι κάτι το οποίο φυσικά και δεν έχει αποφασίσει, δεν έχει θεσμοθετηθεί, αλλά όμως εξετάζεται σε περίπτωση που έχουμε μία παρατεταμένη κρίση και δούμε ότι οι τράπεζες δεν θα μπορέσουν να βγουν στις αγορές και να μεμολογιακά να δανειστούν κεφάλαια για να ενισχύσουν την καθαρή τους θέση. Βέβαια, η διάσταση που έχουν πάρει τα ζητήματα των κόκκινων δανείων είναι πολύ μεγάλη. Ήθελα όμως από σένα μία εκτίμηση, αν πιστεύεις ότι μπορεί να δούμε πρόοδο στην ταχύτερη σύναψη συμφωνιών, στη διεκπεραίωση ανοιχτών κόκκινων δανείων, σε διευθετήσεις, ώστε και οι τράπεζες να αρχίσουν να βάζουν λεφτά στο ταμείο και να προσαρμόζονται, να σβήνονται αυτά τα δάνεια και να γίνονται πράσινα, αν βλέπεις ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει τέτοια προοπτική από τη μέχρι τώρα εξέλιξη των πραγμάτων. Καταρχάς, κουρέματα δανείων γίνονται πάρα πολλά και σε μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή, μου έχει τύχει να κουρέψουν δάνειο και 90%. Αρκεί όμως να επιμείνει και φυσικά αν πάει μόνο στον ένα δανειολήπτης, δεν έχει καμία πιθανότητα να γίνει, έχει ελάχιστες πιθανότητες να του γίνει κούρεμα, φυσικά με έναν ειδικό πετυχαίνει μεγαλύτερο κούρεμα. Αλλά το κακό είναι, αυτή είναι μία περίπτωση, το κακό είναι ότι όταν έχουν βγάλει σε πληστηριασμό ένα κίνητο οι τράπεζες και προσπαθούμε να έρθουμε να κάνουμε μία νέα ρύθμιση, ένα διακανονισμό, εκεί είναι θέμα τράπεζας και θέμα του αυτού που χειρίζεται την υπόθεση, γιατί μερικοί το παίζουν πάρα πολύ σκληροί. Για ποιο λόγο, για να πάρουν το ακίνητο? Εντάξει, να πω ότι είναι ένα μεγάλο ακίνητο φιλέτο, το καταλαβαίνω. Τώρα για ένα μικρό ακίνητο πρώτη κατοικία, και μάλιστα σήμερα εντυπωσιάστηκα. Μου φέρνει ένας πελάτης μία διαταγή πληρωμής και αναφέρει ότι είναι η πρώτη έκθεση αναγκαστικής κατάστασης και αναφέρει ότι είναι η πρώτη του κατοικία. Δηλαδή, βγάζουν στον πληστηριασμό την πρώτη κατοικία. 20.000.
Άρα μιλάμε για πάρα πολύ μικρό νούμερο. Καμία σχέση λοιπόν με τις φήμες που λένε δεν θα βγαίνει η πρώτη κατοικία πάνω από ένα ποσό, πάνω από 300. Λοιπόν, βλέπω ότι βγαίνουν για πολύ μικρά ποσά η πρώτη κατοικία και μάλιστα εν γνώση τους, γιατί γράφει επάνω, θα το φέρει την άλλη φορά το δικόγραφο, λέει η πρώτη κατοικία, δηλαδή είναι φοβερό. Δεν είναι ότι δεν γνωρίζει και πιστεύει ότι δεν είναι η πρώτη κατοικία, γιατί πιθανόν η πρώτη να είναι εξοχικό. Εν γνώση της τράπεζας ότι είναι η πρώτη κατοικία, τη βγάζει σε πληστηριασμό, εννοείται τη βγάζει για μικρό ποσό δανείου και μικρό ποσό οφειλής και τη βγάζει και εννοείται τη βγάζει σε εξευτελιστική τιμή. Δηλαδή δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Θα έλεγα εντάξει, καλό θα είναι να βγάζει σε πληστηριασμό ακίνητα, αλλά μάλιστα, όχι τόσο μικρά και πολύ σημαντικό κατοικία, αυτό που λες. Γιατί κάνοντας την ανακοπή θα την κερδίσουμε. Αποκλείεται να μην την κερδίσουμε την ανακοπή. Λοιπόν, αυτό που κάνει είναι λάθος. Ποιος είναι ο λόγος να γίνονται δικαστικές ενέργειες ή πιστεύει. Αλλά βέβαια υπάρχει παραπληροφόρηση, γιατί ελπίζει ότι μπορεί να μην πάει κάποιος το σωστό δικηγόρο, γιατί αυτό είναι μεγάλη εξειδίκευση. Εμένα πάλι έρθει άλλος πελάτης, ο οποίος πραγματικά δεν γνώριζε. Πήγε σε συναδέλφους, οι οποίοι δεν ήξεραν το αντικείμενο, δεν είναι κακό, δεν είμαστε όλοι εξειδικευμένοι σε αυτό. Και δεν του έκαναν τίποτα και έχασε το κινητό του. Όλα αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ επίφοβα. Παραμένουν άρα τα ακίνητα, θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση όλοι οι δανειολήπτες οι οποίοι έχουν εκκρεμότητες και να μην επαφείται καθόλου. Να δούμε όμως τι πληροφορίες υπάρχουν όσον αφορά τις διεργασίες που γίνονται για την εξέλιξη αυτού του Ταμείου Εγκυοδοσίας, τη συγκρότησή του και αν προχωρούν τα πράγματα ή συναντούν εμπόδια. Η λύση για τη σύσταση αυτής της εταιρείας λοιπόν SPV θα είναι μια εταιρεία ειδικού σκοπού η οποία θα μπορούσε να αγοράσει έως 20 δις προβληματικά δάνεια των ελληνικών τραπεζών έχοντας κεφάλαια 6 με 8 δισεκατομμύρια και συμμετοχή του δημοσίου στο εγκυοδοτικό σχήμα δεν φαίνεται να ενθουσιάζει τις ελληνικές τράπεζες. Να σημειωθεί ότι την λύση με SPV και χρήση μέρους των 30 δισεκατομμυρίων το είχε αποκαλύψει συγκεκριμένα, όπως είπαμε από χθες στο ρεπορτάζ που μεταδώσαμε το Banking News, και αυτό το οποίο πρέπει τώρα να δούμε είναι τι γίνεται σε σχέση με τις διεργασίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα. Να δούμε τώρα οι τραπεζίτες γιατί δεν θέλουν αυτή τη συγκεκριμένη λύση. Έχουν υπάρξει διοικήσεις που έχουν ξεκάθαρα αμφισβητήσει την αποτελεσματικότητα των λύσεων αυτών. Τα αντικίνητρα, όπως διδάσκει η ιταλική εμπειρία, που στην πράξη δεν δούλεψε το σχήμα SPV, δηλαδή της εταιρείας ειδικού σκοπού, έχουν να κάνουν με τα εξής. Τη συμμετοχή του κράτους είτε ως εγγυητής σε εγκυοδοτικό σχήμα είτε σε συμμετοχή κεφαλαίων θεωρείται κρατική στήριξη που αντίκειται στους κανόνες Επιτροπής Ανταγωνισμού της DGCOM. Είναι πολύ γνωστό αυτό, δηλαδή ότι εάν θέλει η DGCOM, εάν θέλουν οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, αμέσως μπορούν τα κρατικά κεφάλαια να τα αποκλείσουν, διότι θα εντάσσονται στο πλαίσιο της κρατικής ενίσχυσης. Το SPV θα αγοράσει προβληματικά δάνεια σε ποια τιμή? Αυτό το εγκυοδοτικό σχήμα, πού θα αγοράσει τα προβληματικά δάνεια? Εάν τα αγοράσει στην ονομαστική αξία, μείον την πρόβλεψη, ώστε να μην χάσουν τράπεζες και να μην υποστούν ζημίες, τότε θα χρειαστούν κεφάλαια σημαντικά. Τα προβλήματα που ανακύπτουν έχουν να κάνουν με το ότι αν αγοραστούν τα προβληματικά δάνεια στην ονομαστική αξία μείον της προβλέψης, αυτό σημαίνει ότι το κράτος επιδοτεί τις τράπεζες και άρα δεύτερη παραβίαση περικρατικής στήριξης. Εάν το SPV δεν αγοράσει στο πραγματικό fair value αλλά στην ονομαστική αξία μείον της προβλέψης, τότε τη ζημία θα την επομιστεί το SPV και θα καταλήξει ένα ζημιογόνο σχήμα εξυγίανσης. Διότι βέβαια η ονομαστική αξία του δανείου θα είναι πολύ ψηλά σε σχέση με τις προβλέψεις, οπότε η διαφορά θα πάει στη ζημία που θα υποστεί το εγκυοδοτικό αυτό χρηματοδοτικό σύστημα. Στο SPV, δηλαδή σε αυτό το εγκυοδοτικό ταμείο, θα συμμετάσχουν ιδιωτικά κεφάλαια και το ερώτημα είναι αν θα δεχτούν τα funds να αγοραστούν προβληματικά δάνεια σε τιμές χαριστικές για τις τράπεζες και να επομιστούν τις ζημίες και τα funds. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Να πούμε επίσης ότι στην κεφαλαιακή ενίσχυση του SPV θα συμμετάσχουν το κράτος, δεν είναι σαφές όμως πώς θα εμπλοκεί το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
αφού δεν έχει κεφάλαια ιδιώτες όπως και φαντς και τράπεζες. Να πούμε ότι το κράτος έχει ένα κεφαλαιακό μαξιλάρι 30 δις, 6 δις είναι αυτά που μπορεί να χρησιμοποιήσει, τα υπόλοιπα 24,1 δις είναι τα κεφάλαια του ESM που δεν έχουν διατεθεί στις τράπεζες. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια, με κυριότερο το ζήτημα της κρατικής ενίσχυσης, το State Aid, τότε η ελληνική λύση θα είναι εξαγώγημη λύση σε όλη την Ευρώπη και ειδικά στην Ιταλία. Ως γνωστόν, εδώ και 3 χρόνια ισχύει οδηγία, η οποία έχει γίνει νόμος της, BRRD για την εξυγίανση των τραπεζών, όπου συμπεριλαμβάνεται και η λύση του bail-in με εμπλοκή μετόχων, ομολογιούχων και καταθετών ως έσχατη λύση. Θα πρέπει να παραβιαστούν πολλοί νόμοι για να μπορέσει το ελληνικό SPV, αυτό το Ταμείο Εγκυοδοσίας που λέμε, για να λειτουργήσει. Και τελευταίο, η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι σχήματα με εταιρείες ειδικού σκοπού έχουν περιορισμένο ρόλο δράση και στήριξη, και αυτό φαίνεται από διάφορες περιπτώσεις. Εδώ λοιπόν θα αρχίσουν να βάζουν κάτω τα νούμερα όλοι αυτοί, καθώς και οι τραπεζίτες, για να δουν πώς θα εξασφαλιστεί η έβρεση κεφαλαίων στις ελληνικές τράπεζες, που είναι σαφές ότι η ανάγκη τους είναι δεδομένη, ξεχωριστή βέβαια από τράπεζα σε τράπεζα. Τώρα, Βασιλική, εάν όλα αυτά γίνουν και βρεθούν κεφάλαια ώστε οι τράπεζες να πάρουν τις ενέσεις που χρειάζονται, αυτό θα είναι σίγουρα καλύτερο για το σύνολο της οικονομίας. Οι τράπεζες θα μπορούν να κινηθούν με μεγαλύτερη ευχέρεια, δεν θα έχουν λύσει το πρόβλημα, αλλά σίγουρα θα έχουν κερδίσει πολύτιμο χρόνο και βεβαίως θα τις βγάλει από αυτή την δύσκολη αμηχανία που βρίσκονται στην παρούσα φάση. Δεν έχουν μόνο προβλήματα οι δανειολήπτες, αλλά και οι τράπεζες είναι σε εξαιρετικά προβληματική θέση, και το βλέπουμε αυτό από όλα όσα αποτυπώνονται και στο χρηματιστήριο και στα ομόλογα και στις αγορές, αλλά κυρίως τα όσα εμφανίζονται σαν πληροφορίες όχι μόνο από εδώ, αλλά από όσους ασχολούνται με το τραπεζικό σύστημα. Ναι, μακάρι να γίνει αυτή η λύση και να πάρουν μια παράταση χρόνου οι τράπεζες, προκειμένου να αποκατασταθούν καλύτερα οικονομικά. Ας ελπίσουμε ότι και η οικονομία θα πάει λίγο καλύτερα και θα φτιάξει τα πράγματα. Ναι, κυρίως αυτό που λες, πολύ σωστό είναι. Είναι το θέμα, εάν η οικονομία θα πάει καλύτερα, θα μπορέσουμε να βγούμε σε αγορές, θα μπορέσουν και οι τράπεζες να βγουν και να δανειστούν και να βγάλουν ομολογιακά. Και να έχουν περισσότερα κεφάλαια για να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα. Πριν πάμε στο διάλειμμα, πάμε να δούμε και τι γίνεται όσον αφορά τη ΔΕΗ. Υπήρχαν οι δηλώσεις Κρέκα στην Εφημερίδα Συντακτών σήμερα, οι οποίοι αναφέρουν ότι θα πληρώσουν οι υπέτη για τη ΔΕΗ. Η απάντηση λοιπόν της ΔΕΗ: ορισμένοι κύκλοι επιμένουν να συντηρούν ένα ανύπαρκτο θέμα σχετικά με τα δημοσιευθέντα αποτελέσματα της ΔΕΗ του εξαμήνου του 2018. Αναφέρει και ανακοινώνει την απόφαση για να προσφύγει στη δικαιοσύνη, καθώς συνεχίζονται τα δημοσιεύματα που θέτουν ένα αμφιβόλο τα οικονομικά της μεγέθη αλλά και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Αυτό ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Στην ανακοίνωση της επιχείρησης τονίζεται ότι παρά τις αναλυτικές επεξηγήσεις, μη ενδεχόμενος καμίας παρερμηνίας που παρέσχε η ΔΕΗ με προχθεσινή της ανακοίνωση, ορισμένοι κύκλοι επιμένουν να συντηρούν το ανύπαρκτο θέμα σχετικά με τα δημοσιευθέντα αποτελέσματα του εξαμήνου του 2018. Ξεπερνώντας μάλιστα κάθε όριο οι ασδήποτε διοντολογίας, φτάνουν στο σημείο να ταυτίζουν ευθέως ή υπενικτικά τη λειτουργία της δημόσιας επιχείρησης με παράνομες πρακτικές που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη ΔΕΗ. Βασιλική, θα έχουμε τους τηλεθεατές μας αμέσως μετά το διάλειμμα, οπότε ας βάλουμε και το ticker του σταθμού μας, στο ticker του σταθμού μας στο τηλεφωνικό κέντρο, το νούμερο τηλεφωνικού κέντρου, για να μπορούν από τώρα οι τηλεθεατές μας να κάνουν το τηλέφωνο τους, να παίρνουν σειρά. Θα έχουν πολύ χρόνο σήμερα για να συζητήσουμε τα θέματα των δανείων. Τα θέματα των δανείων, τα οποία έχουν πολλές όψεις, όπως βλέπουμε, διότι και οι ίδιες τράπεζες πλέον έχουν σαφή προβλήματα και εξετάζονται πάρα πολλές λύσεις. Έφτασε, φτάσει το θέμα στο Bloomberg και έχει κάνει το γύρο της Ευρώπης σήμερα. Βεβαίως, οι τραπεζικές μετοχές ανέκαμψαν από τις μεγάλες πτώσεις που είχαν χθες, παραμένουν όμως ακόμα πολύ χαμηλά, και εκείνο που δεν έχουμε ακόμα είναι ποιο θα είναι
το νέο σχέδιο που θα βοηθήσει τις τράπεζες, εάν χρειαστεί, να αντιμετωπίσουν την αύξηση, να εξασφαλίσουν την αύξηση των κεφαλαίων τους. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ληφθεί πάρα πολύ σοβαρά υπόψη από τις τράπεζες και να σοβαρευτούν, θα έλεγα, οι τράπεζες, ειδικά στο θέμα των ρυθμίσεων, γιατί συνεχίζουν άλλες τράπεζες, κάνουν σωστές ρυθμίσεις και πιστεύω ότι ξέρετε και από τον υπάλληλο, και άλλες το παίζουν λίγο πιο δύσκολες. Αυτή τη στιγμή η σωτηρία τους είναι να κάνουν ρυθμίσεις δανειολήπτες, τις οποίες να ακολουθούν. Και πώς θα γίνει αυτό? Μόνο όταν δέχονται μία ρύθμιση, μία δόση, μία μηνιαία δόση που μπορεί να πληρώσει ο δανειολήπτης. Όταν σταματήσουν λοιπόν να το παίζουν τόσο σκληρές και αδιαπραγμάτευτες οι τράπεζες το θέμα της δόσης, γιατί όλοι οι δανειολήπτες που έρχονται σε μένα την παρακαλάνε μία πιο μικρή δόση για να μπορούν να ανταποκριθούν, να την πληρώσουν, να κρατήσουν το σπίτι τους. Αυτός είναι ο σκοπός και ο στόχος του κάθε δανειολήπτη. Δεν λέω για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Στρατηγικοί κακοπληρωτές, εντάξει, είναι μια μικρή μερίδα, ένα ποσοστό 10-20%. Δεν έχουν πρόβλημα. Αυτοί τώρα θα ανακαλυφθούν με τον νόμο Κατσέλη που έχει αρθεί το τραπεζικό απόρριτο, θα φανεί που έχουν καταθέσει και θα τους βγάλουν έξω, θα τους κρατήσουν τα χρήματα. Αλλά ο δυστυχής, ο δανειολήπτης, ο οποίος βρέθηκε λόγω της οικονομικής κρίσης σε αδυναμία να πληρώσει τη δόση του δανείου του, και τι ζητάει από την τράπεζα? Μια μικρότερη δόση, να μπορεί να την πληρώσει. Δεν ζητάει να μην πληρώσει τίποτα. Οι τράπεζες με τη σκληρή πολιτική, απαιτώντας πολλές φορές μια υπέρογγη δόση εκ μέρους του δανειολήπτη, τι πετυχαίνουν? Και μάλιστα να γίνει, είναι και το αστείο ότι αστείο, αφού έχουν κλείσει κάποιες περίοδοι πρώτης ρυθμισής με χαμηλές δόσεις, τώρα τους λένε τελείως αυτή η περίοδος, θα πάμε σε μια δόση τριπλάσια, η οποία είναι αδύνατον αυτές οι δόσεις. Καλά, σε πελάτη είναι να γελάς, είχε κάνει μια ρύθμιση, έβαινε 300 ευρώ και τώρα του ζητάει 1.800. Αυτά είναι. Πού να τα βρει τα 1.800? Αυτά είναι. Και μετά λέμε άνεργος, γιατί δεν μπορούν να προχωρήσουν τράπεζες. Ναι, γι' αυτό λέω είναι παράλογοι. Όχι, λέει, δεν γίνεται. Λέει, δεν μπορούμε. Λέει, θα πρέπει να επανέλθουμε στα 1.800. Πώς γίνεται, λοιπόν, η λύση με τα 1.800 ήταν παλιά που είχε εισόδημα, τώρα που δεν έχει, πώς γίνονται αυτά? Είναι η τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στους τηλεθεατές μας τώρα. Έχετε δυνατότητα να είστε στον αέρα, να πείτε ό,τι θέλετε πάνω σε ζητήματα που αφορούν οφειλές, που αφορούν δάνεια, που αφορούν διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες, που αφορούν φυσικά οδηγίες, συμβουλές που θέλετε να πάρετε για την διαχείριση αυτών των θεμάτων. Είναι η ώρα η δική σας, η ώρα των τηλεθεατών, οι οποίοι χρησιμοποιούν το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, βγαίνουν στον αέρα και κάνουν τις παρατηρήσεις που θέλουν και παίρνουν τις συμβουλές που θέλουν από την κυρία Τζορτζάτου, η οποία είναι εδώ μαζί μας, ή εάν μπορώ και εγώ να συμβάλλω κάπου, εδώ είμαι για να συμβάλλω. Βασιλική. Ναι, όπως να συνεχίσω. Λοιπόν, αυτή η σκληρή πολιτική των τραπεζών, μέχρι στιγμής δεν έχουν κερδίσει τίποτα, αναγκάζονται ή να πουλήσουν πάρα πολλά μεγάλα πακέτα δανείων και πουλάνε συνεχώς, έχουν πουλήσει και πουλάνε συνεχώς μεγάλα πακέτα δανείων. Συνεχώς οι δανειολήπτες βλέπουν ότι ενώ είχαν να κάνουν μια τράπεζα, τώρα πλέον έχουν να κάνουν μια εταιρεία διαχείρισης χωρίς να λέμε ονόματα, δηλαδή με κάποιο ξένο φάσμα λίγα λόγια. Και αναγκάζονται τα πουλάνε τα δάνεια σε πολύ εξευτελιστικές τιμές. Γιατί απαιτούν μια τρελή λύση, μια υπέρογγη δόση από τον δανειολήπτη. Και στο τέλος θα πουλάνε 3%. Βγάζουν πάρα πολλά ακίνητα σε πληστηριασμό. Καθημερινά πλέον, ειλικρινά, κάνουμε εμείς την κυρία. Δηλαδή, κάθε μέρα ξενυχτά από τις ανακοπές που κάνουμε, είναι φοβερό και για τις διαταγές πληρωμής και για τους πληστηριασμούς. Και μπορεί να σταματήσει ο πληστηριασμός με σωστή νομική καθοδήγηση, γιατί έχουμε πάρα πολλά νομικά όπλα. Μπορούμε να σταματήσουμε τους πληστηριασμούς. Σε όποιο στάδιο και αν βρίσκονται, το εννοώ αυτό, αρκεί να έχουμε σωστά επιχειρήματα και αρκεί να πάει γρήγορα, μάλιστα, να κινηθεί γρήγορα ο δανειολήπτης και να μην αμελήσει. Λοιπόν, να πούμε τέλος πάντως ότι σύμφωνα με αυτά που λέγαμε και προηγουμένως, έχουμε την πληροφορία ότι η κυβέρνηση διερευνά κατόπιν πρότασης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τη δυνατότητα δημιουργίας ενός Asset Production Sim, APS, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να αγοράζει δάνεια κόκκινα για να μπορούν οι τράπεζες να αρχίσουν να πουλάνε και να ενισχύσουν τα κεφάλαιά τους. Το σχέδιο για τη σύσταση εταιριών ειδικού σκοπού από τις τράπεζες ώστε να απομονωθεί ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος των κόκκινων δανείων από τον οποίο απειλούνται, εξετάζει η κυβέρνηση αξιοποιώντας ένα από τα εργαλεία που βρίσκονται στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Πρόκειται για το σύστημα διαχείρισης APS, το οποίο δίνει τις δυνατότητες στις συστημικές τράπεζες να αναπτύξουν εταιρείες ειδικού σκοπού, μεταφέροντας σε αυτές χαρτοφυλάκια με κόκκινα δάνεια έναντι ομολόγων που θα εκδώσουν και τα οποία θα φέρουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Το βασικό πλεονέκτημα αυτού του μοντέλου είναι ότι οι τράπεζες θα απαλλαγούν σταδιακά από το μεγάλο όγκο των μη εξυπηρετούμενων δανείων και να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες το ύψος των προβληματικών δανείων που θα μπορούσαν να μεταφέρουν οι τράπεζες στις εταιρείες ειδικού σκοπού θα έφτανε ακόμη και τα 10 δις ευρώ. Άρα, Βασιλική, αυτό που βλέπουμε είναι ότι πάμε για ένα χρηματοδοτικό σχήμα πιθανώς, στο οποίο θα υπάρχουν εγγύησεις του δημοσίου. Δηλαδή, το δημόσιο, κατ' ουσίαν, τι κάνει, δυνητικά μπορεί να αυξήσει το χρέος του, εάν αυτές οι εγγύησεις πληγούν νομικά, εφόσον δεν μπορούν να σταθεροποιηθούν και να έχουν μία εξέλιξη τα τραπεζικά σχήματα κατά τη φάση που θα αναλάβουν αυτές τις πρωτοβουλίες. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι τράπεζες πραγματικά είναι σε αδιέξοδο και προσπαθούν λύσεις έστω με σύσταση άλλων ταμείων. Δηλαδή το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, έχουν καταλάβει ότι αντιμετωπίζουν πραγματικό πρόβλημα, προσπαθούν να βρουν λύσεις, αλλά επιμένω ότι η λύση είναι μπροστά στα μάτια τους. Κάνοντας σωστή ρύθμιση, βάζοντας μια σωστή δόση στον κάθε ανελήπτη, δεν θα χρειαστεί ούτε να κάνουν ταμεία, άλλα ταμεία, ούτε να κάνουν άλλες επιχειρήσεις, ούτε να κάνουν τίποτα. Απλά υπάρχουν χρήματα, θέλουν να πληρώσουν τα ανελήπτες, δεν τους δίνουν την ευκαιρία οι τράπεζες με την περίπτωση της συμπεριφοράς. Πάμε στους τηλεθεατές μας, Βασιλική μου, πάμε στον κύριο Σωτήρη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ελάτε, κύριε Σωτήρη, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Μπουρέλη, αν θα κάνει αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου οι τράπεζες συστηματικές και δεν πετύχει αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου, τι θα γίνει μετά, θα γίνει κούρημα καταθέσεων? Αυτό γιατί, που λέτε, κύριε Σωτήρη, είναι αυτό το οποίο από τη χθεσινή εκπομπή και από τη σημερινή προσπαθούμε να απαντήσουμε και αυτό έλεγα προηγουμένως, ότι επειδή αυξήσεις κεφαλαίου μπορεί να μην επιτύχουν, τότε αυτό που ετοιμάζουν αυτή τη στιγμή και εξετάζουν είναι η κυβέρνηση διερευνά κατόπιν πρόταση του Ταμείου Χρηματοψωτικής Σταθερότητας τη δημιουργία ενός εγκυοδοτικού ταμείου, το οποίο λέγεται εν προκειμένου Asset Production Sim, και στο οποίο θα μπορέσει, το οποίο θα μπορέσει να συμβάλλει στην αγορά κόκκινων δανείων για να αρχίσουν να ελαφρύνονται οι τράπεζες. Και αυτό θα περιέχει εγγυήσεις δημοσίου. Αυτό είναι το σχέδιο που εξετάζεται, αυτό είναι το σχέδιο που μελετάτε, διότι όπως λέγαμε τις τελευταίες ημέρες, αν οι τράπεζες βγουν να βγάλουν ένα ομολογιακό δάνειο αυτή τη στιγμή, θα πάρουν ένα επιτόκιο το οποίο θα είναι διψήφιο. Δεν μπορούν να το κάνουν, δεν μπορούν να κάνουν αυξήσεις κεφαλαίου στην παρούσα φάση και αυτό οδηγεί στο σχεδιασμό αυτών που είπαμε. Απ' την άλλη πλευρά, βεβαίως, αυτό το οποίο επιδιώκει η κυβέρνηση και επιδιώκουν και οι τραπεζίτες αυτό που θέλουν, είναι να μην μπλέξουν σε μια τέτοια ιστορία και να ξεκινήσουν να πάνε να βγάλουν ομολογιακά δάνεια για να ενισχύσουν τα κεφάλαια τους. Δάνειο, δηλαδή. Και δευτεροβόντως να πάνε σε αυξήσεις κεφαλαίου, που σημαίνει ότι οι σημερινοί μέτοχοι θα αναγκαστούν να βάλουν και άλλα λεφτά. Και είναι κάτι στο οποίο βεβαίως θα πρέπει να πείσει κανείς τους επενδυτές ότι βάζοντας λεφτά στις τράπεζες, μελλοντικά θα κερδίσουν από τις τοποθετήσεις τους. Μάλιστα. Εντάξει. Να είστε καλά. Να είστε γιατί καλά, όλη η κουβέντα γίνεται όλοι για αυτοί που χρωστάνε. Αυτοί που έχουν κάποια λεφτά όμως. Έχουν και αυτοί το φόβο. Εννοείται για τα θέματα των καταθέσεων. Ναι, βέβαια. Ναι, εντάξει, αυτό πρέπει να το πούμε τώρα στους τηλεθεατές μας για να μην παρεξηγηθούμε. Δεν υπάρχει θέμα κουρέματος καταθέσεων σε ελληνικές τράπεζες. Οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν τέτοιο θέμα. Τέτοιο θέμα όμως φαίνεται ότι ανοίγει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους Ιταλούς, οι οποίοι δεν θέλουν να συμμορφωθούν στον προϋπολογισμό με αυτά που τους ζητούν οι Βρυξέλλες. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Σωτήρη. Βασιλική. Ναι. Βγάζοντας λοιπόν επιπλέον από το ότι χάνουν λεφτά που δεν κάνουν καλές ρυθμίσεις, δεν συμφωνούν να πληρώνουν μια σωστή δόση του δανειολήπτης. Βέβαια, εμείς οι δικηγόροι αυτή τη δουλειά κάνουμε, παλεύουμε να φέρουμε και καταφέρουμε να κάνουμε ρύθμιση του δανειολήπτη στα μέτρα του. Δηλαδή να πληρώνει και να ζητήσουμε ένα κούρεμα δανείου, μείωση επιτοκίου που τα πετυχαίνουμε στις περισσότερες φορές.
Και μετά, ώστε να μπορεί με το υπόλοιπο να το πληρώσει ο δανειολήπτης, αυτό προβλέπει και ο κώδικας δεοντολογίας, και να μπορέσει να κρατήσει το σπίτι. Από την άλλη πλευρά, βγάζοντας τα σπίτια σε πληστηριασμούς ή τράπεζες, η τελική ανάλυση δεν κερδίζουν, διότι δυστυχώς έχουν δώσει δάνειο σε υψηλό ποσό, βγάζουν, θεωρητικά τώρα, έχουν δώσει 200.000 δάνειο. Βγάζουν το ακίνητο του δανειολήπτη, τώρα βγαίνει στην εμπορική αξία, δηλαδή μπορεί να βγει 30.000, 50.000 και πολλά λέω. Και πέρα λοιπόν η τράπεζα έχει μια ζημιά. Βγάζει σε πληστηριασμό ένα ακίνητο σε πολύ χαμηλή τιμή. Και αν δεν βγει με την πρώτη, αν κηρυχθεί άγωνος ο πληστηριασμός την πρώτη φορά και ξαναβγεί σε πληστηριασμό, μετά θα μειωθεί και η τιμή. Δηλαδή έχουμε πρόβλημα, δηλαδή θα πουλήσει το σπίτι σε εξευτελιστική τιμή. Επομένως, αν το σκεφτούμε, έχει δώσει ένα δάνειο 200.000. Αν πουλήσει ένα σπίτι 30.000, είναι μέσα 170.000. Ναι, μεν, συνεχίζει να το χρωστάει ο δανειολήπτης. Το ερώτημα είναι, έχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία ο δανειολήπτης? Εάν έχει και άλλα, δεν έχει πρόβλημα η τράπεζα. Εάν όμως δεν έχει άλλα στοιχεία, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι χάνουν οι τράπεζες και οι περισσότερες αγοράζουν βέβαια οι ίδιες τα ακίνητα. Δηλαδή με το σύστημα του πληστηριασμού, εγώ πιστεύω το έκαναν, έκαναν τους πληστηριασμούς πιο πολύ για να πιέσουν τον κόσμο. Με τους πληστηριασμούς τώρα τι γίνεται, Βασιλική? Αυτή η εβδομάδα έχει κυλήσει το γνωστό τέμπο. Δεν μπορώ. Κάθε μέρα έχουμε τρελαθεί. Τώρα πλέον εμείς έχουμε γίνει πληστηριασμός. Είναι φοβερό. Δηλαδή κάθε μέρα βλέπεις έρχεται ένας για πληστηριασμό. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Είναι ελάχιστα πλέον τα δάνεια που δεν βγάζουν, δεν στέλνουν διαταγές πληρωμής και εκθέσεις αναγκαστικής κατάσχεσης και να βγάζουν τα κίνητα σε πληστηριασμούς. Άρα οι πληστηριασμοί να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη. Και κάτι άλλο να ξέρει ο κόσμος για τους πληστηριασμούς. Ναι, ναι. Εγώ το λέω τώρα πρακτικά που τα βλέπω σαν δικηγόρος, μαχόμενη. Λοιπόν, πραγματικά ο πληστηριασμός γίνεται ηλεκτρονικά. Τι σημαίνει αυτό? Δεν έρχονται χαρτιά στον δανειολήπτη όταν βγαίνει το σπίτι του σε πληστηριασμό και πρέπει, εκτός από την πρώτη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης που αναφέρει πάνω την ημερομηνία του πληστηριασμού, στη συνέχεια δεν του κοινοποιείται τίποτα. Ενώ παλιά έρχονταν χαρτιά, γνωρίζαμε, το έφερε το χαρτί, έλεγε, διάβαζε κάτι ο δανειολήπτης, το πήγαινε στο δικηγόρο. Το επόμενο. Τώρα πλέον έρχεται μία έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης. Πού να ξέρει ο δανειολήπτης τι θα πει έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης? Πού να καταλάβει ότι στην πίσω σελίδα βγάζει το σπίτι σε πληστηριασμό μια συγκεκριμένη ημερομηνία? Δεν μπορεί να έχει τις γνώσεις ο κάθε δανειολήπτης γι' αυτό. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να γίνονται όλα ηλεκτρονικά, να μην ενημερώνεται, γιατί ποιος μπορεί τώρα να μπει ηλεκτρονικά, να ενημερωθεί ηλεκτρονικά για τον πληστηριασμό του σπιτιού του? Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο για τον περισσότερο κόσμο, όχι όλους. Με αποτέλεσμα, χωρίς να το καταλάβει και επαναπαυόμενο στην ιδέα, γιατί του λένε πολύ μεγάλη και σα ήρθε χαρτί, και τελικά χάνει το σπίτι του πραγματικά με το πάτημα ενός κουμπιού. Και όταν το μάθει ότι έχει χάσει το σπίτι, είναι πολύ αργά και είναι πολύ δύσκολο να αποκατασταθεί. Όχι ότι είναι ακατόρθωτο, αλλά είναι πολύ δύσκολο γιατί μπορεί να βρουν πάλι λατώματα. Είναι πολύ δύσκολο να αποκατασταθεί αυτή η ζημιά που έχει πάθει. Γι' αυτό λέω να προσέχουν, γιατί στα κρυφά γίνονται πληστηριασμοί. Στα κρυφά, σε παρένθεση. Αυτό όμως επειδή νομικά γίνονται ηλεκτρονικά. Όχι, ναι. Το λέω νόμος, έχει ψηφίσει το νόμος. Ηλεκτρονικός πληστηριασμός σημαίνει ότι όλες οι διαδικασίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μπορεί μόνο ηλεκτρονικά να παρακολουθεί αν τις πληστηριασμούς. Δηλαδή έγινε, η προειδοποίηση που έρχεται περνάει από ένα email, πώς γίνεται? Τίποτα. Έρχεται μία έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, ορίζει ημερομηνία πληστηριασμού. Από εκεί και πέρα. Και σε αυτή πώς πρέπει να αντιδράσει ο δανειολήπτης? Εννοείται ότι θα πρέπει να πάει σε δικηγόρο να κάνει ανακοπή, να τα σταματήσει, γιατί μπορεί να αυξήσει. Έχουμε πάρα πολλές ανακοπές που μπορούμε να κάνουμε και να πετύχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Αρκεί να κινηθούμε γρήγορα. Όταν λοιπόν, γιατί όταν του έρχεται το χαρτί που γράφει επίσης ημερομηνία πληστηριασμού και ρωτάει κάποιους και του λένε μην ανησυχείς, θα σου έρθει άλλο χαρτί. Άλλο χαρτί δεν έρχεται. Δυστυχώς βγαίνει στα κρυφά. Επειδή βγαίνει ηλεκτρονικά το σπίτι, γίνεται όλη η διαδικασία ηλεκτρονικά. Δεν μπορεί, πρέπει να την παρακολουθεί ηλεκτρονικά. Αλλά ποιος τώρα αστευόμαστε, ποιος μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά ένα πληστηριασμό? Είναι πάρα πολύ δύσκολο μέσω ίντερνετ να παρακολουθεί τον πληστηριασμό, τι γίνεται. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια. Πάμε στην κυρία Μαριάννα που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ελάτε, κυρία Μαριάννα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Μιλάει ακόμα η κυρία Βασιλική όμως? Όχι, δεν μιλάω. Καλησπέρα. Α, εντάξει, αργή. Μίλησα πριν. Αργή επιστροφή. Κλείστε την τηλεόραση. Κυρία Μαριάννα, κλείστε την τηλεόρασή σας ώστε να μην μικροφωνίζει και να μπορούμε να σας ακούμε καλά.
Ναι, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Είχα ρωτήσει και άλλη φορά. Έχουμε ένα δάνειο με ελβετικό φράγκο, το οποίο άκουσα ότι βγήκε πρόσφατα μια απόφαση από τον Άριο Πάγο, ευνοϊκή για τους δανειολήπτες του ελβετικού. Είναι αλήθεια, κύριε Βασιλική? Έχει παραπευθεί στην Ολομέλεια, ναι. Αλλά πάντα έβγαιναν δηλαδή, και ευνοϊκές αποφάσεις. Όχι, ευνοϊκές, γιατί τα 7 που το πήραμε εμείς είναι τώρα 11 χρόνια και παραμένει πολύ υψηλό το ποσό. Δυστυχώς το ξέρω, το βλέπω ο πελάτης. Πληρώνεται, γιατί να μειώνεται το ποσό. Ναι. Αυξάνεται. Πώς γίνεται έχει αυτό? Έχει πέσει μόνο 5-6 χιλιάδες και εδώ δίνουμε 10 χρόνια από 450 ευρώ. Και πόσο δάνειο είχατε πάρει? 60. Και έχει μείνει 54. Είναι δυνατόν? Αυτό δεν είναι. Λοιπόν, τώρα έχετε, τα έχετε δώσει δηλαδή με το παραπάνω τα χρήματα? Τα έχετε δώσει με θα μας κάνουν μια κούρεμα, υπάρχει πιθανότητα που πούμε πάλι καθήκα μεμονωμένα. Ελπίζουμε ότι θα γίνει. Ελπίζουμε. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς έχετε, γιατί δεν μπορείτε να ενταχθείτε στον νόμο Κατσέλη? Όχι καλέ, γιατί μπορούμε και το πληρώνουμε, γιατί το νοικιάσαμε. Δεν μένουν τα παιδιά μας και τα στερούνται και είμαστε όλοι μαζί και το νοικιάσαμε. Δηλαδή έχετε πολλά κινητά? Όχι καλέ, ένα μονάκριβο. Αν έχετε ένα μονάκριβο, γιατί δεν κοιτάζετε να ενταχθείτε και στον νόμο Κατσέλη? Και ειδικά οι δικαστές, όταν δουν ελβετικό φράγκο στον νόμο Κατσέλη, ειλικρινά το λέω, το έχει πει και τηλεθέτης, δεν το είπα εγώ. Ο νόμος Κατσέλη είναι για αυτούς που είναι άνεργοι. Το ελβετικό φράγκο είναι κάτι το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη ευνοϊκή μεταχείριση. Ναι, ειδικά και στον νόμο Κατσέλη. Τώρα το λέω για να μαθαίνει και ο κόσμος. Δεν το λέω για δεν μπορούμε να μπούμε στον νόμο Κατσέλη, κυρία Βασιλική. Άλλο. Έχετε μεγάλο εισόδημα, υποθέτω? Όχι, δεν έχουμε εισόδημα. Τότε γιατί δεν μπαίνει? Γιατί το πληρώνουμε μέχρι τώρα. Δεν ξέρω να σας πω γιατί. Από εδώ και πέρα είναι το ερώτημα τι θα γίνει, λοιπόν, έτσι. Από εδώ και πέρα δεν μπορούμε, ναι. Εντάξει, περιμένετε. Είναι του παιδιού μου και εμείς είμαστε εγγυητές και είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Ένας 65 και 75. Λοιπόν, μπράβο. Ένας λόγος λοιπόν παραπάνω, τη στιγμή που είστε εγγυητές και είστε μεγάλοι άνθρωποι, να προσπαθήσετε να μπείτε στον νόμο Κατσέλη, γιατί δυστυχώς είναι μέχρι τέλος του χρόνου. Μας μένουν μόνο, σας μένουν μόνο άλλοι 2 μήνες. Τελείωσε το θέμα. Ο νόμος Κατσέλη τελειώνει. Δεν έχει λεχθεί τίποτα για παράταση και δεν μπορούμε να ζούμε με την ελπίδα ότι μπορεί να δοθεί παράταση. Δεν το εγώ σας ρωτάω, αν ας πούμε έρθουμε σε συμφωνία με την αγωγή που έχουμε κάνει και μπορούν να μας κάνουν, αν υπάρχει ελπίδα, με ακούτε? Περιμένω, ναι, το ξέρω πολύ καλά. Αν κάνουμε ένα κούρεμα, να μπορέσουμε να δίνουμε πιο μικρή δόση να αποπληρωθεί. Αυτή την ελπίδα την έχουμε όλοι δικηγόροι τη στιγμή που κάνουμε αγωγές για ελβετικό φράγκο και πιστεύουμε ότι θα δικαιωθούμε. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Το πιστεύουμε, ναι. Τώρα. Έχουμε μεταξύ εδώ σε μια συνάδελφό σας που είναι φίλη της οικογένειας και περιμένουμε. Εντάξει, μεταξύ του να γίνει δεκτό, μεταξύ της ελπίδας και του να γίνει δεκτό στο τελικό δικαστήριο, θα το δούμε. Εντάξει. Ναι. Ελπίζουμε. Πάμε στην κυρία Ιωάννα. Καλό σας βράδυ, κυρία Μαριάννα. Πάμε στην κυρία Ιωάννα που είναι στην γραμμή μας. Ελάτε, κυρία Ιωάννα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κυρία Βασιλική, εγώ έχω ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη για ένα χρέος 234.000 ευρώ. Μπράβο. Η πρώτη μου κατοικία είναι στη Σαντορίνη. Μου αναλογεί μισό διαμέρισμα του 1970 στον Πειραιά, 60 τετραγωνικά συνολικά το διαμέρισμα, δηλαδή το 30, τα 30 τετραγωνικά εμένα. 1/8 από ένα κατάστημα που είχαν οι γονείς μου, πέθανε η μητέρα μου, και 9.600 ετήσιο εισόδημα. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να μου βγει σαν απόφαση στο δικαστήριο? Γιατί δεν έχω πάρει, δηλαδή επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα με τη δικηγόρο μου, δεν μου έχει δώσει πολλά να καταλάβω, γι' αυτό σας ρωτάω. Σας εμπιστεύομαι απόλυτα. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να παρέμβω στον συνάδελφο. Πιστεύω ότι θα πάει καλά η υπόθεση. Θα πάει καλά. Έτσι πιστεύω. Μάλιστα. Ναι. Υπάρχει περίπτωση για ένα κούρεμα, επειδή σας είπα 234.000, για ένα καλό κούρεμα? Εντάξει, με την εμπειρία σας μιλάω πάντα. Να σας μιλήσω λόγω εμπειρίας. Για την εμπειρία σας μιλάω πάντα. Πιστεύω ακριβώς θα πάει καλά η υπόθεση. Βέβαια υπάρχει ένας κίνδυνος. Μάλιστα. Μήπως ο δικαστής εξαιρέσει μόνο την πρώτη κατοικία. Μάλιστα. Από το τεκπίση, δηλαδή από το να πουληθεί, και μπορεί να εξαιρέσει ένα-δύο από τα άλλα κίνητα ή μπορεί να μην εξαιρέσει κανένα από τα άλλα. Αυτό είναι στην κρίση του δικαστή. Αυτό είναι ο μοναδικός κίνδυνος που έχετε. Γιατί το 9.600 εισόδημα είναι πάρα πολύ καλό, είναι μικρό, μπορείτε να ενταχθείτε πάρα πολύ άνετα στον νόμο Κατσέλη με το 9.600 εισόδημα. Που έχετε μικρό εισόδημα.
Τώρα, ο κίνδυνος είναι τα πολλά ακίνητα που έχετε, δεν μπορώ να σε εγγυηθώ και κανένας δεν μπορεί να σε εγγυηθεί. Είναι μισό διαμέρισμα και το 1/8 σας λέω από ένα κατάστημα αυτό. Ναι, εντάξει. Μόνο. Ας ελπίσουμε ότι θα τα εξαιρέσει και αυτά. Επειδή το διαμέρισμα που σας είπα στον Πειραιά είναι του 70, οπότε δεν ξέρω, πιστεύω ότι δεν έχει μεγάλη αξία. Μην το λέτε αυτό, μην κρίνετε, γιατί δεν ξέρετε πώς θα το κρίνει ο δικαστής. Μάλιστα, εγώ, μάλιστα. Όταν δικάζω, έχω μια αίτηση για να ενταχθώ στον νόμο Κατσέλη, δεν μπορώ να ξέρω πόσα ακίνητα θα εξαιρεθούν. Εγώ ζητάω ότι να ξέρει όλο τον ακίνητο. Ναι, εξαιρούνται ναι. μερικά, αλλά δεν ξέρω αν θα εξαιρεθούν όλα. Είναι στην κρίση του δικαστή κάθε φορά. Στην κρίση του δικαστή. Καταλάβατε. Δεν μπορώ να σας. Να... Δεν είμαι προφήτης εγώ να ξέρω. Ναι, το καταλαβαίνω. Απλά όποιος λέει ότι ξέρει, ακριβώς τι θα γίνει. Εντάξει, με συγχωρείτε. Ναι. Δεν είναι σοβαρό. Αυτό λοιπόν για να σας μιλήσω ευθέως, αυτό ακριβώς το πρόβλημα έχω με τη δικηγόρο μου. Επειδή μου είπε ότι θα γίνει ένα πολύ μεγάλο κούρεμα, μηδενικό. Ναι, αλλά κυρία Ιωάννα, κοιτάξτε να δείτε, επειδή η εκπομπή εδώ είναι μια εκπομπή που σέβεται τη διοντολογία, εφόσον έχετε μια άλλη δικηγόρο, τώρα δεν μας πείτε δημοσίως τι πρόβλημα υπάρχει, δεν μπορούμε να το βάλουμε σε αυτή τη βάση. Άρα εσείς θα κάνετε το εξής, θα πάρετε την κυρία Τζοντζάτου και θα τη ρωτήσετε αυτό που θέλετε μετά το πέρας της εκπομπής. Και να της βάλετε το ζήτημα για να σας δώσει στο ίδιο τηλέφωνο, μετά στις 9 η ώρα θα καλέσετε και θα βρείτε την κυρία Τζοντζάτου να τη ρωτήσετε αυτό το οποίο θέλετε, απλά και όμορφα, και σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Πάμε στην κυρία Μαρία. Ελάτε κυρία Μαρία, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα σας. Ακούστε με, είμαι στο νόμο Κατσέλη. Έκανα μία έρευνα και είδα ότι τα χρήματα που χρωστάω είναι λίγα. Λοιπόν, μπορώ να εξοφλήσω τα χρήματα αυτά στις τράπεζες και να βάλω να πουλήσω το σπίτι μου, σας παρακαλώ πολύ. Να σας εξηγήσω. Υπάρχει, έχει βγει η τελική απόφαση του νόμου Κατσέλη? Όχι. Έχετε πάρει μόνο την προσωρινή διαταγή? Έχω πάρει μόνο την προσωρινή διαταγή. Υπάρχουν όμως αυτή τη στιγμή τα χρήματα, θα μου τα δώσει η αδελφή μου, να μπορέσω να πληρώσω τις τράπεζες, γιατί πόσα είναι μικρό το ποσό. Πόσα οφείλετε, πόσα χρωστάτε? Ορίστε, είναι γύρω στις, όλα μαζί είναι γύρω στις 5.000. Και μπήκατε 5.000. Είχα μπει στο νόμο Κατσέλη τότε, κυρία Τζορτζάτου, μην τα συζητάμε, μην εξέσουμε ανθρώπους. Λοιπόν, εντάξει, λοιπόν, τελείωσε. Χρωστάτε 5.000. Λοιπόν, έχετε το δικαίωμα να πάτε στην τράπεζα, να ζητήσετε μια εξοδικαστική ρύθμιση, δηλαδή, και αν σας συμφέρει η πρόταση που θα σας κάνουν οι τράπεζες, έχετε το δικαίωμα να ξοφλήσετε. Εάν ξοφλήσετε εντελώς την τράπεζα και πάρετε το εξοφλητήριο στα χέρια σας, μετά μπορείτε να πουλήσετε το ακίνητο. Μέχρι να ξοφλήσετε την τράπεζα, δεν μπορείτε να πουλήσετε το ακίνητο. Εάν το πουλήσετε, θα κάνει διάρρηξη αγοραπολισίας στην τράπεζα. Έχει το δικαίωμα μια πενταετία να την κάνει. Συνήθως τελευταία μέρα πριν την πενταετία την κάνουν οι τράπεζες. Δηλαδή τα ψάχνουν πάρα πολύ τράπεζες αυτά. Το ξέρω. Καταλάβατε τι θέλω να σου πω. Είναι πολύ επικίνδυνο να πουλήσετε το ακίνητό σας. Καλό λοιπόν να πάτε στην τράπεζα, να προσπαθήσετε να κάνετε μια εξοδικαστική ρύθμιση, μήπως και σας συμφέρει, και να τελειώσει. Και βρισκόστε σε στάδιο που δεν έχετε κανένα πρόβλημα, γιατί δεν έχει δικαστεί και όλες οι ίδιες. Θα τελειώσω, κυρία Τζορτζάτο μου. Έχω πάθει και εγώ, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Μη στεναχωριέστε, θα βρεθεί λύση. Είναι πολύ μικρό το ποσό και πιστεύω οι τράπεζες. Είναι μικρό, πολύ, Οι τράπεζες να είστε καλά, κυρία Ιωάννα. Καταλάβουν και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρία Ιωάννα. Πάμε στον τελευταίο τηλεθεατή μας, τον κύριο Αρίστο, ο οποίος περιμένει στη τηλεφωνική του γραμμή. Ελάτε, καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να κάνω. Έχω με ιδιώτη να κάνω. Μάλιστα. Και πόσο καιρό κάνει να βγει ο πληστηριασμός? Γιατί λέτε τώρα βγαίνει αμέσως, οι τράπεζες μόνο είναι ή και για ιδιώτες αυτό? Για όλους ισχύει το ίδιο. Όταν είναι ηλεκτρονικός πληστηριασμός, για όλους ισχύει το ίδιο. Δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή πόσο καιρό κάνει να βγει περίπου από ιδιώτη σε ιδιώτη? Ένα λεπτό. Όταν σας στείλει την διαταγή πληρωμής, κάντε ανακοπή. Στη συνέχεια σας στέλνει μια έκθεση, την άλλη φορά θα φέρω μια έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης. Στην έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης αναφέρει η ημερομηνία που βγαίνει σε πληστηριασμό το ακίνητό σας. Εντάξει. Σε πόσο καιρό περίπου? Πού να ξέρω εγώ ότι πότε θα στείλει, είναι δυνατόν τώρα? Όχι, λέω μήπως περίπου, γιατί μου λένε είναι 7 μήνες. Ένα λεπτό, αυτό ορίζεται... Η ημερομηνία πληστηριασμού ορίζεται σε συνεργασία με συμβολογράφους και με όλα αυτά. Θα το δείτε γραμμένο. Την ώρα λοιπόν που σας στέλνει έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης και αναφέρει πίσω η ημερομηνία πληστηριασμού, αμέσως
κάνετε ανακοπές και δεν το αφήνετε το θέμα. Γιατί πόσο μάλλον... Όχι, εγώ, εμένα μου χρωστάνε, εγώ θέλω να το βγάλω. Α, ωραία, να το βγάλετε. Να το βγάλετε και να το βγάλετε γρήγορα, να κάνετε επίσπευση. Δεν έχετε πρόβλημα. Πώς λέγεται? Επίσπευση. Δηλαδή, αν κύριε Φιάνο, λοιπόν, αμέσως να, να την κυνηγάτε την υπόθεση. Να είστε καλά, κύριε Αρίστο. Αν θέλετε κάτι στο ίδιο τηλέφωνο, σε τρία λεπτά πάλι την κυρία Τζοτζάτου. Καλό σας βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στο Blue Sky Economy. Και την Δευτέρα το βράδυ θα είναι πάλι μαζί μας κυρία Τζοτζάτου. Καλό σας βράδυ.